Την Παρασκευή κάνει τον κύκλο της η πρώτη μεγάλη περίοδος αγωνίας για τους υποψήφιους στις πανελλαδικές εξετάσεις που θα λάβουν τα αποτελέσματα των βαθμολογιών τους. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα σηματοδοτήσει επί της ουσίας την αρχή της επόμενης φάσης αγωνίας σχετικά με τις βάσεις που παραδοσιακά ανακοινώνονται στο δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου. Ξέρουμε ότι μέχρι την Παρασκευή θα βγουν οι βαθμοί. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε την πρώτη εικόνα του τι μελιγενέστε. Έχουμε τρεις συνιστώσεις που θα διαμορφώσουν τις βαθμολογίες. Μια πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι οι πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν επηρεάστηκαν από την πανδημία και τα γραπτά τους, με δεδομένο ότι τα φετινά θέματα ήταν λίγο πιο εύκολα από πέρυσι σε γενικές γραμμές, θα οδηγήσουν τις βάσεις στις υψηλόβαθμες σχολές, μάλλον προς την ανηφόρα. Οι πολύ καλοί μαθητές δεν έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την πανδημία. Πράγμα που σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε ότι κατά μέσο όρο τα θέματα ήταν λίγο ευκολότερα από πέρυσι, προφανώς θα έχουμε μια άνοδο των βάσεων στο σύνολο των πεδίων, ειδικά στις υψηλόβαθμες σχολές. Ειδικά στις υψηλόβαθμες, δηλαδή σίγουρα ιατρική, σίγουρα τα πολυτεχνία, σίγουρα ψυχολογίες, νομικές. Εκεί οι βάσεις μάλλον θα τζιμπήσουν προς τα πάνω, διότι τα θέματα είναι ευκολότερα. Μια αντίστοιχη εκτίμηση δεν μπορεί να γίνει για όσους απέδωσαν μέτρια ή καλά, καθώς εκεί διαπιστώνεται μια ανάμεικτη τάση καλών και λιγότερο καλών γραπτών, που ενδέχεται από σχολή σε σχολή και από πεδίο σε πεδίο να εμφανίσει πολύ διαφορετική εικόνα ως προς το πώς θα κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής, είτε ανωδικά είτε καθοδικά. Δεν γίνεται να μαθηματικοποιήσουμε αυτή τη στιγμή το πώς έχει επηρεάσει η πανδημία τα παιδιά που γράφουν. Και από ό,τι φαίνεται, έχει επηρεάσει τα παιδιά των μέσων και κάτω βαθμολογιών. Άρα, στις ενδιάμεσες σχολές μπορούν να έχουμε και απρόβλεπτες εξελίξεις όσον αφορά τις βάσεις. Δεν ξέρουμε αν αυτά τα παιδιά, οι καλές βαθμολογίες, τα ευκολότερα θέματα θα τους οδηγήσουν σε καλύτερες βαθμολογίες. Αυτό πρέπει να το δούμε μαθηματικοποιημένο, που σημαίνει στα στατιστικά των βαθμολογιών μια-δύο εβδομάδες μετά τις βαθμολογίες. Αγκάθι στην εξίσωση που θα προκύψει για τους εισακταίους αποτελεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής, που για ένα μεγάλο τμήμα των εκπαιδευτικών θεωρείται ότι θα σημάνει σταδιακό λουκέτο σε πολλά τμήματα πανεπιστημίων, με μεγάλο ζητούμενο να παραμένει τι θα γίνει με τις 20 περίπου χιλιάδες υποψηφίων που εκτιμάται ότι θα μείνουν εκτός. Θα δούμε το δεύτερο ή τέταρτο πεδίο, δηλαδή θετικές επιστήμες και οικονομικά, να πάμε σε μια ελάχιστη βάση γύρω στους 8.000 μόρια. Πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά που θα συγκεντρώσουν από 8.000 μόρια και κάτω μάλλον θα μείνουν έξω. Και το αντίστοιχο στο πρώτο και στο τρίτο πεδίο, δηλαδή φιλολογικές επιστήμες και στις ιατρικές επιστήμες, θα δούμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής περίπου στα 9.000 μόρια, που σημαίνει το αντίστοιχο ότι κάτω από 9.000 μόρια τα παιδιά μάλλον θα μείνουν έξω. Πάντως, μόλις ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων σε όλα τα μαθήματα, θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο και η ελάχιστη βάση που θα διαμορφωθεί ένα πανεπιστημιακό τμήμα, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια οι υποψήφοι να καταθέσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, που φέτος θα τους επιτρέπει και την εισαγωγή τους στα δημόσια ΙΕΚ.